Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζή, είμαι γιατρό εξειδικευμένο στην ιατρική διατροφολογία και στι διαταραχέ του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα να σα μιλήσω για τη σχέση τη βιταμίνη D και του νεανικού διαβήτη. Όσε φορέ μέχρι τώρα σα έχω μιλήσει για διαβήτη, αναφέρομαι αποκλειστικά στη συχνή μορφή που εμφανίζεται συνήθω σε ενήλικε και σχετίζεται με αυξημένο βάρο, κακέ επιλογέ στη διατροφή, έλλειψη άσκηση κτλ. Σήμερα όμω θα ήθελα να μιλήσω για την νεανική μορφή που αποκαλείται και διαβίτη τύπου 1 και εμφανίζεται συχνότερα σε παιδιά. Ο νεανικό διαβίτη απαιτεί πολλέ μετρήσει του ζαχάρου του αίματο και θεραπεία με ενέσει ινσουλίνη. Ευτυχώ δεν εμφανίζεται συχνά. Σε αντίθεση με το διαβήτη των ενηλίκων, ο νεανικό διαβίτη δεν σχετίζεται με διατροφή, άσκηση και γενικά με τον τρόπο ζωή γιατί πρόκειται για μια αυτοάνωση πάθηση. Σήμερα θα αναφερθώ σε έναν μόνο παράγοντα που σχετίζεται με την πιθανότητα εμφάνισή του. Τα επίπεδα βιταμίνης D. Η συσχέτιση της εμφάνισης νεανικού διαβήτη και την βιταμίνη D ξεκίνησε ως ιδέα όταν είδαμε ότι σε περιοχές μεγαλύτερης ηλιοφάνειας η πιθανότητα εμφάνισή του ήταν πιο σπάνια. Σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε ότι η πιθανότητα εμφάνισης νεανικού διαβίτη αυξάνεται όταν αυξάνεται η απόσταση από τον ησημερινό. Παρ' όλα αυτά, η διαφορά ανάμεσα στην κούβα που αναφέρει σπανιότερα περιστατικά νεανικού διαβήτη σε σχέση με τη Φιλανδία δεν εξαντλείται στην ηλιοφάνεια. Συνάμα όμω, γνωρίζουμε ότι η βιταμίνη D είναι ένα παράγοντα που προστατεύει από αυτοάνωσα γενικά, οπότε μερικοί επιστήμονε αναζήτησαν μήπω τα επίπεδα βιταμίνη D σχετίζονται με μικρότερη πιθανότητα εμφάνιση νεανικού διαβήτη. Και αυτό από ό,τι φαίνεται ισχύει. Γιατί όπω βλέπετε στο διάγραμμα, όταν τα επίπεδα της βιταμίνης D είναι χαμηλά, τότε η πιθανότητα εμφάνιση νεανικού διαβήτη αυξάνεται μέχρι και 3,5 φορέ. Άρα, καλό είναι να επιτρέπετε στα παιδιά να εκτίθεται στον ήλιο και καλό είναι επίση να μετράτε τη βιταμίνη D έτσι ώστε να ξέρετε αν χρειάζεται κάποια μορφή αντιμετώπιση. Κλείνοντα, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι υπάρχουν και μελέτε που υποστηρίζουν ότι τα συμπληρώματα βιταμίνη D μειώνουν την πιθανότητα εμφάνιση νεανικού διαβήτη. Μάλιστα, έχει γίνει και μια ανάλυση όλων των μέχρι τώρα δεδομένων που δείχνουν ότι, ότι η βιταμίνη D σε συμπληρώματα διατροφή σε μεγάλε δόσεις μπορεί να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα εμφάνιση νεανικού διαβήτη μέχρι και 29%. Αυτά τα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά, αλλά όπω τονίζω πάντα, πριν χρησιμοποιήσετε συμπληρώματα διατροφής για, τα παιδιά σας, πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσετε με τον παιδίατρο που τα παρακολουθεί. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δώσετε συμπληρώματα διατροφής στα παιδιά σας χωρίς τη συμβουλή του γιατρού που τα παρακολουθεί. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα του βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχολεία για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.